Θα θέλαμε να μας κάνετε μια ανασκόπηση του φετινού Κυπριακού Πρωταθλήματος, τι διαφορά έχει από το περσινό, αν το επίπεδο ήταν καλύτερο και ποιος ήταν ο λόγος που η ΑΕΚ Καραβά πήρε το πρωτάθλημα. Βέβαια δεν είστε αντικειμενικός γιατί είχατε ομάδα, έτσι, τη Σαλαμίνα. Ναι, τη Νέα Σαλαμίνα, ναι. Σας ακούμε. Θεωρώ ότι το πρωτάθλημα φέτος παίχτηκε μόνο με τρεις ομάδες. Γενικά από την τέταρτη θέση μέχρι την 8η ήταν υποβαθμισμένο. Η ανόρθωση Νέα Σαλαμίνα και Καραβά ήταν ενισχυμένες αρκετά με αρκετά καλούς παίχτες. Νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας η ΑΕΚ Καραβά κέρδισε δίκαια τον τίτλο. Αν και η δική μου ομάδα ατύχησε να βρεθεί με τον διαγώνιο της εκτός... Ποιος ήταν ο διαγώνιος? Ο Ζουράβλιοφ. Τρία παιχνίδια στην τελική φάση εκτός λόγω τιμωρίας. Αυτό μας τύχησε αρκετά και μας ανάγκασε να περιοριστούμε μόνο στην τρίτη θέση. Με αυτό το διαγώνιο θα διεκδικούσατε τίτλο? Με αυτό το διαγώνιο κανονικά τερματίσαμε στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος πρώτη. Στο πρώτο παιχνίδι που δώσαμε, αν καταναλογιστούμε ότι τον χάσαμε σε δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ Καραβά και ένα με την Ανόρθωση που ήταν οι διεκδικητές, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα για μας. Όμως πάντως δεν θέλω να μειώσω ότι την ομάδα της ΑΕΚ Καραβά, η οποία πιστεύω ότι ήταν ίσως η πιο ισχυρή ομάδα του πρωταθλήματος. Όμως εμείς χάσαμε το δικαίωμα της ίσης αντιμετώπισης επίσης όρης, να αντιμετωπίσουμε την ομάδα. Στην κανονική διάρκεια με αυτό το διαγώνιο, τι αποτελέσματα φέρατε με την Καραβά? Τερματίσαμε στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος πρώτη. Εντάξει, σημασία είχαν τα τελευταία. Υπάρχουν παίκτες στο Κυπριακό Πρωτάθλημα που μπορούν να παίξουν στο ελληνικό, έστω και σε αυτό το υποβαθμισμένο ελληνικό πρωτάθλημα? Θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία μπορούν να σταθούν αρκετά καλά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Για Κύπριους μιλάμε τώρα. Για Κύπριους μιλάμε πάντα. Μπορείτε να μας πείτε ονόματα? Δεν θα ήθελα να αναφερθώ τώρα σε ονόματα. Πιστεύω ότι τα ονόματα τα ξέρουν αρκετοί και τους έχουν δει. Δεν θα ήθελα να μην πας και ξεχάσω κάποιον. Εξαγωγή στις γυναίκες κάνατε, η κόρη σας παίζει στον Παναθηναϊκό. Ναι, θα μείνει και του χρόνου στην Ελλάδα. Η Μανολίνα σπουδάζει στο βιολογικό στην Αθήνα. Σίγουρα θα παραμείνει στην Ελλάδα. Εύχομαι να τελειώσει η χρονιά της καλά με την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Παναθηναϊκό. Τώρα για τη συνέχεια θα δούμε. Ευχαριστώ.